Καταρχήν, ο κύριος Σκούφαλος έχει πιάσει ένα συγκεκριμένο και μόνο παράδειγμα, το οποίο και αυτό από μόνο του δεν ισχύει. Το κύριο έργο αυτή τη στιγμή του Δήμου είναι ότι για πρώτη φορά έχει από κάτω του βρεφονηπιακού σταθμού. Μέχρι πέρυσι υπήρχε η πρώην ΔΙΚΕΧ και το πρώην νομικό πρόσωπο. Τα δύο συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα βάσει του νόμου έχουν καταργηθεί, οπότε περνάνε στο Δήμο. Τα δύο αυτά πρώην νομικά πρόσωπα είχαν διαφορετικό καθεστώς και εισαγωγής παιδιών αλλά και τροφίων. Για παράδειγμα, η ΔΙΚΕΧ είχε τροφία 80-90 ευρώ χωρίς καμία έκπτωση. Το πρώην νομικό πρόσωπο είχε τροφία από 30 ευρώ μέχρι 120 ευρώ με πάλι κάποιες εκπτώσεις. Εμείς για πρώτη φορά έχουμε μηδενικά τροφία, πράγμα που δεν ίσχυε σε κανένα πρώην νομικό πρόσωπο πάνω στοιχείο. Μετά τα τροφία μας ξεκινάνε μετά, εκτός τα μηδενικά, ξεκινάνε από 45 ευρώ που είναι για τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα βάσει των κανόνων του κοινωνικού μας παντοπολίου, και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι έρχονται στα 90 ευρώ. Αν υπολογίσουμε ότι η ΔΙΚΕΧ είχε 80 και 90 ευρώ και ότι το πρώην νομικό πρόσωπο είχε μέχρι 120 ευρώ, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυξήσεις, αντίθετα υπάρχουν και μειώσεις. Και ο σκοπός μας είναι βέβαια πάντα να κάνουμε κοινωνική πολιτική, πολύ περισσότερο με ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την οικογένεια. Έχουμε να κάνουμε με τον οικογενειακό προγραμματισμό, έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν είναι θέμα κόστους. Οι υπόλοιποι δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν τροφία της τάξης 150, 200 και 250 ευρώ. Ένα παιδί για να μπει σε ένα παιδικό σταθμό εννοείται ότι ούτε τα 90 ούτε τα 200 είναι κομμάτι που φτάνει για να φιλοξενηθεί ένα παιδί. Κοινωνική πολιτική λοιπόν γίνεται, και εδώ είμαστε ανοιχτοί για να δεχθούμε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να το ξανασυζητήσουμε για την επόμενη βέβαια σχολική χρονιά. Και κάτι τελευταίο, το συγκεκριμένο θέμα το έχουμε περάσει εδώ και ένα μήνα από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα. Ευχαριστώ. Έχουμε εικόνα για ανεφερκόμενους σχολικούς με το τι θα γίνει με την ΕΤΑ φέτος. Είναι κάτι που έχει καθυστερήσει. Μιλήσαμε και προχθές τελευταία φορά πάλι με την ΕΤΑ. Θα έπρεπε να γίνει το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Μας είπαν ότι το περιμένουν από μέρα σε μέρα. Λόγω του ανασχηματισμού έχει καθυστερήσει η υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης και αυτός είναι ο λόγος. Είναι τυπική διαδικασία. Από ό,τι έχουμε δει, ισχύουν τα ίδια τα περσινά δεδομένα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη τουλάχιστον αλλαγή με τα λεγόμενά τους.